Γκάζια, θόρυβος και μυρωδιά καμένου λάστιχου προσεχώς στην πλατεία Αρβανιτιάς φέρνει ο νέος αγώνας Drift που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Μαρτίου. Μετά τη μεγάλη επιτυχία του αγώνα δεξιοτεχνίας που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Ναυπλίου τον περασμένο Δεκέμβρη, τώρα η δράση μεταφέρεται στην Αρβανιτιά και οι διοργανωτές υπόσχονται ακόμα υψηλότερο θέαμα. Διοργανώτρια είναι η Αργολική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού και η κάμερα του Αργοναυπλία TV συνομίλησε με τον πρόεδρο της Λέσχης Χριστόδουλο Πεντάρα, ο οποίος μας μίλησε για όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για τον προσεχή αγώνα. Βρισκόμαστε με τον κύριο Χριστόδουλο Πενταρά, πρόεδρο της Άλμα 4x4 Ναυπλίου. Κύριε Πενταρά, καλησπέρα. Ετοιμάζεται μετά από το επιτυχημένο event δεξιοτεχνίας Drift στο Ναύπλιο το Δεκέμβρη, ένα νέο event. Ναι. Στις 18 του Μάρτη, την επόμενη Κυριακή δηλαδή, προετοιμάζουμε να οργανώσουμε, να διεξάγουμε έναν αγώνα δεξιοτεχνίας. Έχει επιλεχθεί το σημείο της Αρβανιτιάς, για να διευκολύνουμε την κυκλοφορία στην πόλη. Δεν θέλαμε, όπως αρχικά σχεδιάσαμε, να χρησιμοποιήσουμε την οδό Κύπρου κοντά στην πυροσβεστική. Προτίμησαμε το σημείο της Αρβανιτιάς, το οποίο από ό,τι αποδεικνύεται, τουλάχιστον στο σχεδιασμό που έχουμε κάνει, θα γίνει ένας πολύ συναρπαστικός αγώνας δεξιοτεχνίας και θα έλεγα και αρκετά δύσκολος, διότι θα είναι αρκετά δυσκολότερος και πιο απαιτητικός από αυτός που είχε γίνει στο λιμάνι το Δεκέμβρη. Καταρχήν θα είναι πιο χορταστικός σε μέτρα τουλάχιστον 40% και ο συντελεστής δυσκολίας πιστεύω να είναι αρκετά μεγαλύτερος. Άρα οι θεατές θα απολαύσουν ένα πραγματικά καλό θέαμα. Ο αγώνας είναι ανοιχτός στο κοινό βέβαια. Από τις συμμετοχές πόσες θα είναι ελληνικές οι συμμετοχές, έτσι? Ναι, οι συμμετοχές είναι κυρίως από την Πελοπόννησο, θα έχουμε και από Αθήνα και ενδεχομένως και κάποια άλλα μέρη της Ελλάδος. Φιλοδοξούμε από ό,τι ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο από τους αγωνιζόμενους, γιατί είναι η μοναδική ευκαιρία που δίνεται σε σύγχρονα αυτοκίνητα και παλιά να αγωνιστούν χωρίς ιδιαίτερα μέτρα ασφάλειας, γιατί τα αυτοκίνητα μπορεί να πάρει ο καθένας στο καθημερινό του αυτοκίνητο και να έρθει να αγωνιστεί. Και αυτό για ποιους λόγους? Διότι οι δεξιοτεχνίες είναι αγώνες οι οποίες δεν αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες στα αυτοκίνητα, λειτουργούν ως συνήθως με πρώτη και δευτέρα. Άρα και είναι έτσι στημένα από τον κανονισμό που να μην έχουν περισσότερο από 30-40 μέτρα κάποια ευθεία για να αναπτύξουν μεγάλες ταχύτητες και κάνουν διάφορους ελιγμούς. Π.χ. περιστροφές σε βαρέλια, δεξιόστροφες ή αριστερόστροφες, σλάλμ σε κόνους, παρκάρισμα και ρίξιμο κορίνας με τον μπροστά μέρος του αυτοκινήτου και ανάποδα με το πίσω, σταμάτημα φρένα σε κάποια συγκεκριμένη γραμμή. Και με αυτόν τον τρόπο οι οδηγοί θέλουν να δείξουν τις ικανότητες να ελέγχουν το αυτοκίνητο τους. Και είναι πάρα πολύ καλό. Και θα έλεγα όσους νομίζουν ότι είναι, θα το πω έτσι απλά, γκαζόβοι, είναι μια ευκαιρία να έρθουν εκεί, να δουν πραγματικά αν μπορούν να κοντρολάρουν το αυτοκίνητο τους και όχι να το κάνουν στους δρόμους που κυκλοφορούμε κάθε μέρα όλοι. Εκεί πρέπει να σεβόμαστε απόλυτα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πολύ σημαντικό το μήνυμα που δίνετε. Θα υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα τον τύπο αυτοκινήτων? Βεβαίως. Οι κατηγορίες είναι τέσσερις. Οι κλασικές είναι τρεις. Για τα μικρά αυτοκίνητα, για τα μεσαία και τα πιο μακριά, δηλαδή όσον αφορά το μεταξώνιο τους. Και υπάρχει μια κατηγορία που είναι σε τύπου βαν αυτοκινητάκια ή μικρά φορτηγάκια, τα οποία εκεί εντάξει οριακά θα τα χωράει η διαδρομή, εκεί είναι που χρειάζεται πραγματική δεξιοτεχνία. Άρα έχουμε τέσσερις κατηγορίες, με αυτές που είναι αρκετά δημοφιλείς και συγκεντρώνουν συμμετοχές είναι οι δύο μικρότερες. Έτσι. Αναμένουμε κάποιον από τους διακριθέντες στους προηγούμενους αγώνες εδώ, θα είναι παρόντες ονόματα, ας πούμε, του χώρου? Ναι, σαφώς. Καταρχήν να πω ότι η Αργολίδα στη δεξιοτεχνία και στον drift είναι, θα το έλεγα, μία υπερδύναμη, διότι υπάρχουν πολλοί αθλητές που διακρίνονται σε όλους τους αγώνες που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή Πελοποννήσου και Αθήνας. Και μόνο και μόνο οι ντόπιες συμμετοχές θα δώσουν αυτό το κάτι παραπάνω που περιμένουμε. Σίγουρα υπάρχουν καλοί αγωνιζόμενοι και σε άλλες περιοχές. Πιστεύω να τιμήσουν την προσπάθειά μας και να έρθουν. Θέλω να πω με την ευκαιρία να φτύνω ότι η Αργολική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, αλλιώς Άλμα 4x4 Ναυπλίου, την χρονιά αυτή που το 2018 έχει καταφέρει να αποκτήσει μεταγραφές, δηλαδή αθλητές οδηγούς που ήταν σε άλλες περιοχές, είχαν βγάλει παρελθόν αθλητικά δελτία, γιατί πλέον οι οδηγοί είναι και αθλητές, έχουν βγάλει αθλητικά δελτία στην περιοχή μας, εδώ στην Λέσχη μας, και η Λέσχη έχει αναβαθμιστεί σημαντικά όσον αφορά το έμψυχο αθλητικό δυναμικό. Προσπαθούμε και εμείς να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις
Και κάνουμε το κάθε τι δυνατό να, συγγνώμη, να ικανοποιήσουμε και τους αγωνιζόμενους και τους θεατές. Κύριε Πενταρά, στον χώρο σας κάνετε μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Εμείς να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και στον αγώνα και στη χρονιά μέσα. Θέλω να πω δύο πραγματάκια ακόμη για τον αγώνα. Καταρχήν να πω ότι είναι σε συνεργασία με το συνδιοργάνωση με το Δήμο Ναυπλίου, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πελοποννήσου. Υπό την αιγίδα της ΟΜΑΗ, σαφώς είναι η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους στηρίζουν την προσπάθεια μας, από χορηγούς μέχρι και τους ενδιαφερόμενους αθλητές οδηγούς. Επίσης θέλω να πω ότι οι συμμετοχές για αυτούς που ενδιαφέρονται τελειώνουν επίσημα την Τετάρτη. Καλό είναι όποιοι ενδιαφέρονται είτε να έρθουν στα γραφεία της Λέσχης, τα οποία βρίσκονται στην Ασκληπιού 13, είτε να μας καλέσουν στο τηλέφωνο 693 408 7029, ή επίσης μπορούν να πάρουν πληροφορίες στο Facebook, στο 4x4 Ναύπλιον, ή στο site που έχουμε, στο www.4x4naupilion.gr. Εκεί μπορεί να πάρουν πληροφορίες τόσο για τη διεξαγωγή του αγώνα, όσο και για συμμετοχές. Και το κόστος είναι πάρα πολύ χαμηλό για έναν αγωνιζόμενο που θέλει να συμμετάσχει στην... Βασικά τα παράβολα ασφάλισης, και είναι πολύ προσιτός αγώνας χωρίς ιδιαίτερες ζημιές και κόστη και απαιτήσεις στα αυτοκίνητα. Θα φροντίσουμε τώρα για τους θεατές. Επειδή το σημείο της Ερβανιτιάς αρχικά νομίσαμε και εμείς ότι είναι μικρό, με όσο είναι δυνατόν καλύτερη οργάνωση που μπορούμε να κάνουμε, οι θεατές θα βρίσκονται λίγο υπερεψωμένα από το σημείο που θα αγωνίζονται τα αυτοκίνητα. Άρα, μιλάμε για ασφαλή τελικά πίστα, χώρο, και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπει ο κανονισμός και για τα αυτοκίνητα και για τους θεατές. Λοιπόν. Καλή επιτυχία. Και να είστε καλά. Ευχαριστούμε και καλούμε τον κόσμο σε χειρότερη περίπτωση να έρθουν να περάσουν κάποιες ώρες, μια και το τοπίο που επιλέξαμε, φυσικά είναι πολύ όμορφο. Και να έρθουν να ξεσκάσουν λίγο, να δουν κάτι και να παραδειγματιστούν. Ξαναλέω, θέλω να περάσουμε το μήνυμα ότι πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί και να λειτουργούμε πάντα με το μυαλό μας όταν καθόμαστε στο τιμόνι για να οδηγήσουμε το αυτοκίνητο μας ή το μηχανάκι. Πάνω απ' όλα, ασφάλεια. Να είστε καλά.